Κύριε Χασιώτη. Εγώ καταρχάς πρώτα απ' όλα να δώσω χαρακτήρα στην ομάδα των Τρικάλων. Και πολλά συγχαρητήρια θέλω να δώσω στους παίχτες μας. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο για μας βαθμολογικά ουσιαστικά ήταν αδιάφορο. Όμως από το πρώτο λεπτό έως το τέλος δώσαμε και το καλύτερο σε αυτό. Νομίζω παίξαμε ένα όμορφο μπάσκετ με μια ομάδα η οποία διεκδικεί την άνοδο. Καταφέραμε μέχρι τα 6,5 λεπτά νομίζω πριν το τέλος να είμαστε μπροστά στο σκορ. Εκεί στο τέλος χάσαμε το ψηλό μας τον Ηλία τον Μόρα με φάουλ. Είχαμε τα δύο τα playmaker εκτός παιχνιδιού. Και νομίζω ότι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι, μας βάλαμε την μπάλα πολλές φορές στην ρακέτα και μας δυσκόλεψαν να δημιουργήσουν προβλήματα. Τελείωσε για την ομάδα το πρωτέα το φετινό πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι. Το πρωτάθλημα σαν πρωτάθλημα κατέληξε. Της κανονικής περίοδου. Είναι η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου, την επόμενη Σαββατοκύριακο έχουμε ρεπό. Και θα μπούμε στα play out, τα οποία είναι 5 Απριλίου και θα παίξουμε με την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Ένα παιχνίδι αρκετά πονηρό, αρκετά δύσκολο. Είναι μια ομάδα την οποία την έχουμε κερδίσει δύο φορές, αλλά αν δεν εμφανίσει συγκεντρωμένος, τη δεύτερη φορά μας στον Βόλο την κερδίσαμε στην τελευταία 5 δευτερόλεπτα 6, αν δεν εμφανίσει συγκεντρωμένος, αν δεν εμφανίσει σοβαρός, είναι μια ομάδα που μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα. Πού θα γίνει το παιχνίδι αυτό? Έχουμε πλεονέκτημα έδρας. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στα Γραβανά, 5 Απριλίου. Περιμένουμε τον κόσμο να μας στηρίξει. Βέβαια, όταν θα έρθει εκείνη τη στιγμή, θα υπάρχουν και ανακοινώσεις ανάλογες. Εμείς για ακόμη μια φορά ευχαριστήσουμε τον κόσμο που γέννησε το γήπεδο. Ήταν κοντά μας, μας στηρίζει και νομίζω ότι και εμείς ανταποδίδουμε με το όμορφο θέμα που παρουσιάζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, κόσμο. Να είστε καλά.